Μπουκάραμε, μπουκάραμε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε για το τσακαλό καταπληκτικό με τους κοροχοπίπινο καψούριδες. Δώσε, δώσε. Έτσι, όμορφα. Ελάτε. Ελάτε, 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 κοπιάστε στην παρέα μας. Ελάτε να κάνουμε μουχαμπέτι, ελάτε να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραμπιπερίμ. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Ποιος? Αυτός, ένα μηδέν. Ευτυχώς που ακόμα δεν έχουμε κάμερα. Διότι εκτελώ ένα εκπληκτικό αράουτ, θέλω να σας πω, στο ποιος αυτός ένα μηδέν. Διότι αν δεν κάνω και την κίνηση, χάνω σε πάθος, χάνω σε ένταση, χάνω σε έμφαση. Αλλιώς είναι να πω είναι η εκπομπή ποιος αυτός ένα μηδέν. Και αλλιώς είναι να πω η εκπομπή ποιος αυτός ένα μηδέν. Πουλάκια μου, ελάτε στην παρέα μας. Στην εκπομπή που χορηγεί είναι το ψητοπολείο Αθηνά. Καταπληκτικός χώρος και υπέροχος στην πλατεία Τερψιθέας, Αμπελοκήπων 10, 2310 606 55. Ένας καταπληκτικός χώρος με κρέατα από το Ακροπολείο Μιχάλης, όλα εκλεκτά, όλα υπέροχα, όλα πεντανόστιμα, να τρώει ο κρεατοφάγος και να μην δίνει στο χορτοφάγο. Να πατάει τον όρκο αιώνιας αποχής από το κρέας ο vegetarian Δαλάι Λάμα. Εκεί λοιπόν θα βρείτε τα πάντα από κρεατικά. Πλατεία Τερψιθέας, Αθηνά, ψητοπολείο. Και βέβαια Κλιμάρτ 917-46. Καταπληκτικός. Ο Κώστας και ο Σες ξέρει τι πρέπει να κάνει για να σας τοποθετήσει το μαραφέτη για ψήξη, για θέρμαση. 917-646 και Γραβιάς 67, ηλεκτρικά, Daikin και όχι μόνο. Όλα εντάξει παιδιά, όλα οκ. Okay. Μέχρι τις 2.30 θα πάμε με παιχνίδι, θα πάμε με αντίστροφη μέτρηση, θα πάμε να κάνουμε μουχαμπέτι, θα πάμε να κάνουμε βρείτε τις λέξεις, να φτιάξουμε ιστοριούλες, να κάνουμε βρείτε το τραγούδι, ποιος μιλάει, ποιος κάνει, ποιος ράνει, αυτός ένα μηδέν. Και βέβαια μετά τις 2.30 θα δώσουμε και τη δυνατότητα να ενημερωθείτε από τον πιο κατάλληλο στα θέματα ΠΑΟΚ και όχι μόνο, καθότι θα έχουμε την επικοινωνία μας, την καθημερινή μας επικοινωνία με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Πάμε στις γραμμές να ξεκινήσουμε. Γεια σας. Γεια σου Κωστή μου. Ω, καλώς την Εύη. Τι κάνεις. Καλώς το κορίτσι. Μια χαρά. Εγώ είμαι πάντως σαν να σε βλέπω. Δηλαδή είσαι τόσο παραστατικός που εγώ σε βλέπω εκείνη την ώρα. Λοιπόν, αντίστροφη μέτρηση. Με βάζεις δύσκολα. Αντίστροφη μέτρηση. Θα σου βάλω όχι δύσκολα. Πανεύκολα θα σου βάλω. Πανεύκολα, πανεύκολα. Πρόσεξε, σε αγχώνω λίγο. Έλα. Θέλω να μου πεις τέσσερις παίχτες του ΠΑΟΚ. Τέσσερις παίχτες του ΠΑΟΚ. Θέλω να πεις παίχτη ξένο, παίχτη Έλληνα, προπονητή, τέτοια. Α, τέτοιο θέλεις? Βέβαια. Ξηγέσαι έτσι. Εγώ πήγα να σε βγάλω πιο εύκολα. Ναι, αλλά μην με βάλεις κανένα. Εύκολα. Εύκολα. Λοιπόν, Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή, φαγητό, τραγουδιστή, ηθοποιό, από... Εύκολο. Από Α. Πάμε. Πανεύκολο, λοιπόν. Έλληνα παίχτη. Ναι. Αλαβάντα. Ωραίος. Ωραίος, έτσι. Δεξιμπακ. Έλληνας προπονητής. Ναι. Αναστασίου. Ωραία. Κλαίει ο Άγγελος. Ο Άγγελος κλαίει, να ξέρεις, ο Άγγελος. Παρεξηγείται. Ναι. Ναι. Ξένος παίχτης. Ξένος παίκτης. Άχπομ. Άχπομ. Πολύ ωραία. Ελληνική ομάδα. Αγουέρο. Ποιο θες διάλεξε. Αγουέρο. Όποιο θέλω. Ελληνική λοιπόν, ομάδα. Ελληνική ομάδα. Χαρτί. Χαρτί. Χαρτάκι. Χάρτινη. Χάρτινη. ΑΕΚ. Κανονικά από χ πρέπει να διαβάζουμε. ΑΕΚ βεβαίως. Ναι. Πάμε ξένη ομάδα. Ατλέτικο. Ατλέτικο. Μπράβο. Φαγητό. Φαγητό. Μελάτα ή τηγανιτά. Αυγά. Μπράβο. Αρνάκι. Και πες και ένα τραγουδιστή ηθοποιό. Περίμενε καλέ. Ξένο προπονητή δεν θα πούμε. Δεν είπες. Όχι. Για πες και ξένο προπονητή. Αλέγκρι. Όχι, προπονητή έναν βάζουμε, δεν πειράζει. Και Αλέγκρι έχεις. Ω, που βάλε και με τραγουδιστή και τελειώσαμε. Αλεξίου. Άκου. Τι θέλεις. Τέλεια είσαι. Πέρασα. Όχι απλά πέρασες, διέπρεψες.
Διέπρεψες. Αυτά είναι εύκολα για μένα, ρε Κωστή. Έβγε. Μπράβο. Λοιπόν, βάλε και το νούμερο μου εκεί πέρα. Δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία. Το σταθερό μου, έτσι, 3-3-8. Κινητό δεν χρησιμοποιώ. 3-3-8. Μπράβο, ρε Εύη. Ήσουν έτοιμη, ήσουν αδυνατή. Γιατί πάω καρά, όλα τα ξέρουμε, όλα. Γεια σου, Εύη μου, γεια. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, χαίρετε δηλαδή, ναι. Καλησπέρα. Όλο το παιδί, καλησπέρα την καλή βραδιά. Όλα εντάξει. Δεν τα είπαμε, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει, κρατάς δυνάμεις για το μεσημέρι και τα λοιπά και τέτοια πράγματα. Για πες, είσαι. Το αράω και εγώ το είδα. Το αράω και εσύ το είδες, έτσι. Είμαι σίγουρος. Ήμουν τόσο παραστατικός, ακούστηκε και ο ήχος, δηλαδή το... Αυτός. Τι ωραία, τι ωραία. Αυτό, τι ωραία, τίποτα άλλο δεν θα πούμε. Τι ωραία είναι. Είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος. Δεν θα παίξω, δεν παίζω. Δεν παίζεις. Αυτό ήθελα να σε πω ότι ετοιμάζεται μια συνάντηση ναι. η οποία θα κάνει μεγάλη εντύπωση του στρατηγού με τον άλλον, δεν θα το πω αν δεν σιγουρευτεί. Μάλιστα. Μέσα στο Νοέμβριο. Μάλιστα. Που θα επικοινωνηθεί μετά. Τέλεια. Πρώτος εσύ θα το μάθει. Τέλεια. Να το ξέρει. Τέλεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου έκανε την τεράστια τιμή και βγήκε σε μένα μετά από 40 χρόνια. Δεν έχω να πω λόγια, είναι παράσημο τεράστιο. Τα έχω πει. Τα έχω πει. Αυτά τα λέμε το πρωί, δεν υπάρχει λόγος λοιπόν, τώρα να συζητάμε. Θα σου πω κάτι τώρα. Ναι. Πρέπει να τον βρεις σε παρείστικη ατμόσφαιρα και να τον αφήσεις να ξεκινήσει μόνος του. Να λέει να μην τον ρωτήσεις ή να έχεις άνε. Το καλύτερο εκεί είναι. Θα σου πει τα άπαντα που λένε τον απάντος. Άπατο, δεν υπάρχει πράγμα, δηλαδή αυτό τέλεια, το πράγμα τέλεια, δεν υπάρχει. Τέλεια. Έγινε Παναγιώτη μου, σε φιλό. Λοιπόν, την αγάπη μου, 485 αν με βάλεις την κλήρωση. Θα σε βάλω, δεν έπαιξες αλλά θα σε βάλω. Έλα, φιλιά, γεια του Παναγιώτη μου, γεια. Ζουμουσού, αδερφέ μου, ζουμουσού. Πάμε, γεια σας. Ναι. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, καλό στο κορίτσι, καλό στην. Ζουμουσού λέμε και τα μεσημέρια και με. Έτσι, τι ωραία. Σήμερα τραγουδάκι. Δεν το γλιτώνεις. Θα παίξω τραγούδι. Ο παραγωγός, παύλα ψυχαγωγός, παύλα ραδιοφωνατζής, αυτός θα αποφασίσει. Είστε ελεύθεροι να αποφασίσετε τι θέλω εγώ. Για πες. Όχι για πες. Ο Μορφωνιός. Ο Λονδρινέζος, ο Βερολινέζος, ο Πατρινός ή ο Κρητικός. Ο Καρονικιός και μάλιστα του Διώτης να είναι. Μπράβο το κορίτσι! Μπράβο το κορίτσι! Έλα, βάλε μου και στην κλήρωση και σήμερα. Νάντια, 5-18! Ναι, μπράβο το μυαλό σου. Τι μπράβο. Εύχομαι πάντα να είναι έτσι κοντά. Τι μπράβο, έχω μπροστά τη λίστα με τα ονόματα καλέ. Μην με πενεύει τσάμπα. Καλέ, ξέρω. Από χθες. Παρακολουθώ. Με το καλημέρα σας μας γνωρίζει. Γεια σου, Νάντια. Να σε γερή. Να σε καλά. Να σε καλά, πουλί μου. Πάμε παρακάτω. Γεια σας. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Δεν θέλετε, πάμε στον μεθεπόμενο. Γεια σας. Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Καλώς τι κάνεις, η Έρικα είμαι. Γεια σου, ρε Έρικα. Τι γίνεται, καλά. Το Έρικα έτσι βάφτισαν ή είναι, έκανε μετά. Έτσι με βάφτισαν. Μετά άλλα. Υπάρχει τη Αγία Έρικα. Όχι. Όχι, έτσι. Δυστυχώς όχι. Των Αγίων Πάντων. Των Αγίων Πάντων, μια χαρά είναι οι Άγιοι Πάντες. Μπράβο. Βεβαίως είναι και κοντά. Και του αγαπάμε. Είσαι έτοιμη. Μπορώ να επιλέξω ή θα μου κάνεις εσύ ό,τι θέλεις. Τι να σου πω. Τι θέλεις, πες μου. Άμα θες να επιλέξουμε, να επιλέξουμε. Άντε, για πες. Άντε, να σου δώσω λέξεις να κάνεις εσύ μια ιστοριούλα. Τι ωραία. Επιλέξεις, δηλαδή τι θα κάνω εγώ. Πάμε, τις περιμένω τις λέξεις. Δώστες μου, δεν πειράζει. Πάμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, η μία λέξη είναι παγωτό. Παγωτό, ναι. Πειραγμένο. Ναι. Ασπίδα, ναι. Γλιστρίδα και μπισκότα. Γλιστρίδα! Ναι, και μπισκότα. Και μπισκότα. Μάλιστα. Mm. Κάθε πρωί που έρχομαι στην εκπομπή, μου λένε ότι έχω φάει γλιστρίδα, το ίδιο λέω και το μεσημέρι. Και βέβαια, κάποιοι το παρατραβάνε και λένε ότι έχω πάρει και κάτι πειραγμένο.
Όμως, εγώ απλά μένω παγωτό με αυτά που μου λένε οι ακροατές και προσπαθώ να παραμείνω ασπίδα στα συμφέροντα των ακροατών και δώρο μου είναι μετά ένα μπισκότο βγαίνοντας. Όπου είσαι Θεός. Είσαι Θεός. Καλύτερο, μπράβο. Τι να κάνω, ρε Έρικα. Τι να κάνω. Πες μου τα τρία τελευταία. 9,95. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Bye. Είπα, το δώρο δεν το είπα σήμερα. Μίλε η Βασίλισσα των Σκουπών. Η Βασίλισσα των Σκουπών. Μίλε, 240 ευρώ είναι η αξία της. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Αυτό είναι δώρο, κυρίες και κύριοι. Υπερατού δώρο, γι' αυτό παίζετε με τα μηνύματα. Με τα μηνύματα μέχρι και σήμερα. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, καθότι θα έχουμε και τα σημερινά μηνύματα όλα μαζί, έτσι, για να κληρώσουμε τη σκούπα. Έχετε ακόμα ένα τέταρτο να μπείτε στην παρέα μας. Και όπως είπα, κάποιος που έχει συμμετάσχει την προηγούμενη μέρα δεν σημαίνει ότι τέλος, μπορεί κάθε μέρα να έχει τη συμμετοχή του. Έτσι. Πάμε. 23-10-287-888. Γεια σας. Ναι. Άντε ρε Κωστάκη. Άντε ρε Κωστάκη. Έχω δικαίωμα συμμετοχή. Κανονικότατα φίλε, γιατί εμείς τον πηγάδι ουρίσαμε. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Η σκούπα η μίλα τι. Ο ευγενικός ο ακροατής τι σου λέει ρε φίλε, είσαι Θεός. Ναι. Μήπως τελικά με πήγες σε μεγάλος παραμυθατζής. Η έκθεση ωραία είναι αυτή που γράφεις. Έλα ρε φίλε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τελικά όχι, δεν είσαι παραμυθατζής. Τραγουδάκι, περίμενε. Είσαι Θεός. Με τραγουδάκι σε βάλω σήμερα. Με τραγουδάκι. Τραγουδάκι τι, μήπως να τραγουδήσεις. Όχι, θα μου πεις τη συνέχεια. Θα μου πεις στη συνέχεια. Γιατί αυτό ήθελες. Πάτω, να δούμε. Όπου μου βγάλει. Τι γκρέμιστα. Λοιπόν, μέχρι να τον γκρεμοτσακίσουμε και να πέσει με πάταγο, είδαμε και πάθαμε. Όλα πια. Ναι. Γκρέμιστα. Όλα πια. Γκρέμιστα. Το βρήκα. Σκληρή καρδιά, αγόρι μου, το βρήκες. Ναι ρε φίλε. Αφού κατάθατος. Κέρδισες. Αγόρι μου, δώσε λίγο τα τρία τελευταία ψηφία. Εγώ. Εσύ, τι, ο άλλος. 8-3-4. Ανέκδοτο θα σας πω. Γεια σου Μένιο. Τι κέρδισα τελικά. Μπήκες και εσύ στην κλήρωση. Μπήκε στην κλήρωση. Είναι εγκάθετος ο Γιώργος, τα φιλιά μου. Μπήκε στην κλήρωση, φιλιά πολλά. Φιλιά. 23-10-287-888. Μπαίνετε, άλλο ένα δεκάλεπτο έχουμε τα τηλέφωνά σας για να σας βάλω στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο που είναι μία μίλε σκούπα η Βασίλισσα των Σκουπών. Δώρο από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρέξτε να προλάβετε στο δεκάλεπτο. Τα μηνύματα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη δεν είχαμε γιατί μίλησε ο προπονητής του συμπολίτη Άρεος. Πέμπτη, Παρασκευή, 4 μέρες τα τηλεφωνήματά σας και κάποια μηνύματα μπαίνουν στην κλήρωση για να κληρώσω τη Δευτέρα τη σκούπα. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε. Καλά, αδερφέ, είσαι ο. Πρώτη φορά παίρνω. Και τελευταία. Εμπειρίας. Πώς είπες όνομα? Μάκης ή Θωμάς. Μάκης ή Θωμάς. Ναι. Από τι εξαρτάται? Δηλαδή, παράδειγμα, οι φίλοι σου, αυτοί που σε γουστάρουν σε λένε Μάκη και κάποιος που δεν σε γουστάρει σε λέει Θωμά. Όταν είσαι άπιστος είσαι Θωμάς, ενώ όταν είσαι πραγματικά εντάξει σε όλα σου είσαι Μάκης, τι παίζει? Είμαι άπιστος πάντα από ό,τι με φωνάζει ο Θωμά. πρέπει να δω για να τη. Μου λες, η γυναίκα σου ακούει ή. Όχι, δεν ακούει. Άρα γι' αυτό λες τέτοια. Αλλιώς. Λοιπόν, αύριο έρχομαι να μαραθώνει στη Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Από πού, από Κατερίνη? Ναι, από Κατερίνη. Θα ξεκινήσει. Από το έχει τα αρχαία τα πολλά, να ξέρεις. Ερώτηση. Θα ξεκινήσεις, ας πούμε, με τα πόδια από την Κατερίνη και θα έρθεις. Ή. Ναι, με τα πόδια για να κάνω προπόνηση. Γι' αυτό λέω. Για προθέρμανση. Ναι. Ξεκίνα και μετά πάρ' το που σας, ρε παιδί μου, με τη φόρα. Έτσι. Ναι, έτσι κάνω πάντα με τα πόδια. Τέλεια. Λοιπόν. Έτοιμος να παίξουμε? Έτοιμος, θα δούμε τι θα. Μπράβο. Λοιπόν, θέλω Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή, φαγητό και τραγουδιστή ή ηθοποιό από μη μαμά. Πάμε. Από μη, όπως μαμά. Πάμε. Πάμε, σε βοηθάω. Ξένος παίχτης, Διέγκο. Μαραντόνα. Τέλεια. Έλληνας παίχτης. Ισαγίδης. Μπράβο, ελληνική ομάδα. Ελληνική ομάδα από. Από. Ναι. Από μη. Από μη. Έλα. Είναι αυτό.
Μαλακάσα, πάμε παρακάτω. Ξένη ομάδα. Μπάγεν. Ξένη ομάδα Μπάγεν, πολύ ωραίος. Προπονητής. Ο Μαλαμπίμπι ποτάδε. Φαγητό, πάμε από μη, πάμε. Μακαρόνια. Μπράβο, μακαρόνια, πολύ ωραίος. Κάτσε, χοντρό, κοφτό, ψηλό, τι για μουσακάτι. Τα ίσια, τα ίσια. Τα ίσια, τα ίσια. Και τραγουδιστή ηθοποιό από μη. Τραγουδιστή ηθοποιό από μη. Μαραβέγιας. Μαραβέγιας, όχι ρε φίλε. Είμαι μουσικός, δεν ξέρεις, παίζω πλήκτρα. Όχι ρε φίλε, έχεις βάλει και ποιότητα μέσα. Μαραβέγιας και με εξαιρετικό γούστο στις γυναίκες φίλε, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Δώσε μου όνομα και τρία τελευταία ψηφία. Κάτσε να συντονιστώ. 024. Κώστας είπες. Α, όχι, Θωμάς είπαμε, Θωμάς. Δεν ξέρω ποιο κάρτα παίρνω, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό, γιατί έχω δύο κάρτες τώρα. Εσύ άμα ακούσεις τη Δευτέρα 2 η ώρα ότι κληρώθηκες, θα μας πάρεις τηλέφωνο, έτσι κι αλλιώς εμείς δεν έχουμε όλο το νούμερό σας. Εντάξει, έγινε. Γεια σου Θωμά, γεια, γεια. Πάμε, γεια σας. Εγώ είμαι. Καλώς το παιδί. Γλιστριδοφάγε και το μεσημέρι δεν κόβεις το παρλαπίτι, το λουμπούκι την αγκιά. Καλά πλάκα κάνεις τώρα, τι αυτό είναι, έτσι είναι. Και το βράδυ άμα θα κάνω, αν ποτέ κάνω, έτσι θα είμαι, φίλε, τι θα πάω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Λοιπόν, ξεκινάω το τραγούδι και θα το συνεχίσεις. Ναι, πάμε. Ένα πιάτο άδειο στο τραπέζι, μια καρέκλα πάντα αδιανή. Ούτε πιάτο. Σταμάτα να κλαις. Ούτε στρώμα να πλαγιάσω, ούτε φως για να διαβάσω. Είναι το κελί μου, όχι μανούλα μου. Για κερδίσαμε! Δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία! 9.47 Παύλος! Γεια σου Παύλε! Τέτοια τρίπλωση καροτίδα! Άντε καλό μεσημέρι! Ρε, βγείτε με κανένα αισιόδοξο! Έλεος! Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας, τι κάνετε? Πολύ καλά, και εγώ έψαχνα να βρω σε ποιο σταθμό πήρα τηλέφωνο. Στο σταθμό των τρένων, κύριε. Ωσέ. Πολύ μυρολόι ακούω, εγώ πήρα στο κουζί του Ζασαρό. Μα τι είναι αυτά τώρα, μου βγαίνει ο άλλος ούτε πιάτο, λέει, ούτε φαγητό, ούτε φως, τίποτα. Δηλαδή τόσο καριωτάκι. Η κατάσταση είναι πεσημιστική τελείως. Τραγική. Ναι. Για πες, είσαι έτοιμος? Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Με γράμμα. Με γράμμα. Ωραίο. Με γράμμα, βεβαίως. Γιατί όχι με γράμμα. Θαραλέω σε βρίσκω, έτοιμος. Ο Ταρίφα σήμερα, φίλε. Βεβαίως, λαμπρούκο μου σε κατάλαβα. Λοιπόν, Έλληνας παίχτης, ξένος παίχτης. Ναι. Ξένη ομάδα, ελληνική ομάδα, προπονητής, φαγητό, τραγουδιστής, ηθοποιός, σου πω ένα πολύ εύκολο. Από ΩΜΕΓΑ! Πάμε! Το φανταζόμουν, ρε φίλε. Ορολόι! Ορολόι! Ορολόι, ναι. Ο Μουρίνιο, τι προπονητάρα που είσαι. Έλα, έλα, πάμε. Από ΤΑΦ, έφυγες. Πάμε, από ΤΑΦ. Έλληνας παίχτης. Ναι. Έλα. Ταύρος. Τι, Ταύρος. Ταύρος, ναι. Με οροσκόπο λέοντα. Συνός, πάμε. Συνός. Συνός, ναι. Πάμε. Τάτζι, ξένος παίχτης. Ναι. Ωραία. Ελληνική ομάδα, στα δύο στενά, σκοτώσανε το σοκαφλιά. Ελληνική ομάδα, Τρικαλά. Πολύ ωραίος είσαι, πολύ δυνατός. Ναι. Προπονητής. Προπονητής. Προπονητής Έλληνας. Και ξένος, δεν με πειράζει ο προπονητής, ό,τι να είναι. Ναι. Έλα μωρέ, τώρα αυτός που ήταν και... Ο! Τερζής. Τερζής, Πασχάλης. Όχι, ο Τερζής, ναι. Στον Άρη. Ναι, στον Άρη, ναι. Φαγητό από ΤΑΦ, πάμε. Φαγητό από ΤΑΦ. Οτιδήποτε που τηγανίζεται. Πατάτες τηγανιστές. Πολύ ωραίος είσαι. Και ηθοποιό ή τραγουδιστή. Ποιος τραγουδιστής. Έλα, ναι. Έλα, πριν είπες τον προπονητή που είπες, είχε παλιό καιρό. Α, ο Τερζής, ο Πασχαλάρας, να σου πω κάτι. Θα μπορούσε τον Τερζή μόνο που δεν τον έβαλε στα φαγητά, φίλε. Αλλά δεν πειράζει.
Εγώ σε δίνω σωστό. Δώσε λαμπρούκο, δώσε τα τρία τελευταία ψηφία. 900. Γεια σου αγοράκι μου, σε φιλώ. Πάμε επόμενος. Γεια σας. Χαίρετε. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πέσαμε. Πάμε στο μεθ επόμενο. 23-10-287-888. Μπορούμε να πάρουμε ακόμα έναν δυο, ναι. Καλησπέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Φαγητό από ταφ. Είναι της μαμάς σου, λέει, οτιδήποτε. Καπιάνιο. Σωστό. Ή τσιγαριστό επίσης, κατά τη τηγανιτό. Της μαμάς. Είναι όλα τα φαγητά, δηλαδή, αρκεί να το φτιάξει μαμά, άρα μπει στην κατηγορία. Της μάνας που λέμε στη γενική. Της μάνας το φαγητό, τι ωραίο που είναι. Απλά ακούγεται λίγο άσχημα. Ακούγεται άσχημα. Λοιπόν, για το συντριβανίσιο θέλω να πω κάτι. Να πεις. Κάτι που είπε το πρωί, εμένα με ψιλοστεναχώρησε. Ναι. Έτσι όπως το έθεσε, ότι όταν με το καλό λέει θα φύγει, εγώ προσωπικά ο ίδιος το απαγορεύω να φύγει μέχρι που να φτάσει διψήφιους τίτλους. Καλά, δεν είναι. Τώρα έτσι ο καθένας άιντε φεύγει. Διψήφιες συμμετοχές στο Champions League και τέσσερις προκρίσεις στους τέσσερις διοργάνωσης. Μα τώρα τι, έτσι ο καθένας σηκώνεται και φεύγει, δεν είναι, παιδιά, αυτά... Δεν μ' άρεσε καθόλου, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που τα άκουσα, έστω και αν ο άνθρωπος ήθελε να κάνει πλάκα. Ήθελε. Εντάξει. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι κάτι σου είχα υποσχεθεί το πρωί. Ναι, είχες. Σουλα. Τι, λοιπόν, εκπληξούλα, για πες. Ναι, ναι. Λοιπόν, κάτι που είχα να κάνω πολύ καιρό στην εκπομπή σου. Ω, ρημά. Ποιηματάκι. Φίλε, με αυτό θα πάμε σε διάλειμμα, να ξέρεις. Με αυτό δεν παίρνω άλλες γραμμές. Δεν παίρνω άλλες γραμμές. Είσαι έτοιμος. Δεν είναι μεγάλο όμως, επειδή. Δεν παίζει ρόλο το μέγεθος, η τεχνική μετράει. Ναι. Άλλος λέει ένας μικροτσούτσουνος που μίλησε στην παρέα. Για πες. Επίσης αυτό που στον πλανήτη ο μέσος όρος είναι 13,1 και όλοι στην Ελλάδα είμαστε στο 20. Καλά τώρα, φίλε. Ξεδίπλωσε τις χάρες σου. Όλοι εδώ βρεθήκαν. Βρήκα τρόπο, λέει, να την κάνω, λέει, 15. Λέει, πώς, τη διπλώνω στη μέση. Λοιπόν, είμαι έτοιμος. Αν θέλεις να ηχογραφείς. Δεν έχω τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Πάμε παρακάτω. Δεν πειράζει. Ναι. Το μεσημεριανό μονόωρο, Κωστή, θα εγκαινιάσω. Όμως ο χρόνος δεν αρκεί, γι' αυτό δεν θα πλατιάσω. Είναι πολύ ο εκνευρισμός, ύβρις θα ξεστομίσω, μιας και ο κόκκινος υφυπουργός ευαγγελίζεται, τη βία θα πολεμήσω. Κανένας όμως, ούτε αυτοί, οι ίδιοι τους πιστεύουν, και των ομάδων τα όνειρα θα ρούν πως διαφεντεύουν. Μα έπεσαν στη γυάλα, στις προβλέψεις μιας κυρίας γυρεάς, και γίνηκε μια ιαχή, η προφητεία της γιαγιάς. Σαπόρτ και δεύτερη στο γήπεδο φωνή θα έχει εμάς που τραγουδάμε πως ο θρύλος και ο Πειραιάς. Αποθεώνεσαι κυρίες και κύριοι. Έτσι θα πάμε στο διάλειμμα. Έτσι θα πάμε στο διάλειμμα. Έτσι σας θέλω. Όσοι πήρατε μέρος από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα στο 2-3 στην εκπομπή ποιος αυτός 0. Έχω τα ονόματα συγκεντρωμένα. Έχουμε τα ονόματα συγκεντρωμένα. Είναι 47 μαζί με κάποια μηνύματα που δεν τα αφήνω απ' έξω. Μαζί με τις γραμμές. Έτσι. Αν και είπαμε να το κάνουμε μόνο με τις γραμμές, οκ, να μην αποκλείσουμε κανέναν. Τη Δευτέρα. Με ένα κρινό. Ακούστε λίγο. Με στο σπίτι το ψηλό. Με ένα μελαχρινό. Επιστρέφω μετά το διάλειμμα, γιατί έχουμε το διευθυντή της Φόρτσα Κώστα Βασιλόπουλο να συζητήσουμε πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα. Παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα. Πάω διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε, εδώ είμαστε. Πάμε να συνδεθούμε με τον Κώστα Βασιλόπουλο, το διευθυντή της Φόρτσα, για το δικό του σχόλιο. Θέλω να υπενθυμίσω, ότι την κλήρωση για τη σκούπα Μίλε θα την πραγματοποιήσουμε την Δευτέρα. Πάμε τώρα στο διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο, για το δικό του σχόλιο. Γεια σου Κώστα. Καλό μεσημέρι Κώστα. Τι γίνεται, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, καλά. Πιστεί στο ραντεβού μας, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Διάφορα θέματα έχουμε στην επικαιρότητα Κώστα και ήθελα, αν έσκεις την καλοσύνη, να μας πεις την άποψή σου για όλο αυτό που έγινε χθες με το ΒΑΡ, με τον Κάρλος Χεσούς, τον άνθρωπο της FIFA, που δικαιώνει τον ΠΑΟΚ στην ουσία και στις δύο φάσεις, και για το πέναλτι του Μπαράλες του Αστέρα Τρίπολης που έβγαζε μάτια, αλλά και για το φάουλ του Κρίσιση στον Αγκούστο στο μάτς με την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό στάδιο. Εντάξει,
Αργά ή γρήγορα θα ερχόταν η δικαίωση των θέσεων που έχει εκφράσει από το ξεκίνημα του κατερινού πρωταθλήματος ο ΠΑΟΚ. Ήταν χθες από τον επικεφαλής του ΒΑΡ στην ΟΕΦ, στη FIFA. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση αποδεικνύεται ότι υπάρχει αλλίωση του βαθμολογικού πίνακα. Γιατί αυτό σημαίνει επί της ουσίας. Με το πέναλτι του Μπαράλες, ο Αστέρας Τρίπολης θα μπορούσε να έχει σοφαρίσει το παιχνίδι. Φυσικά. Δύο χαμένοι βαθμοί για τον Ολυμπιακό. Μπορούσε και να το έχει χάσει. Ναι, ναι. Μπορούσε και να το έχει χάσει. Ναι, ναι. Λοιπόν, ωστόσο, σύμφωνα με τα στατιστικά, τα περισσότερα πέναλτι γίνονται γκολ. Άρα, ο Ολυμπιακός το πιθανότερο είναι σήμερα να είχε δύο βαθμούς λιγότερους από όσους πραγματικά έχει στο βαθμολογικό πίνακα. Και το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ. Διότι ο ΠΑΟΚ θα κέρδιζε αυτό το παιχνίδι στο Άγκα και θα είχε όχι απλά συν 2 από αυτούς που έχει και η ΑΕΚ 2 μείον, ένα μείον από αυτούς που έχει σήμερα. Άρα αλλάζει όλη η βαθμολογία. Όλη. Δεν αλλάζει. Ναι. Δεν είναι φυσικά, βέβαια. Φυσικά αλλάζει και αποδεικνύεται ότι και το ΒΑΡ, μάλλον ούτε το ΒΑΡ είναι αρκετό για να αποκαταστήσει την ισονομία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και αυτό γιατί υπάρχουν οι λεγόμενες γνωστές σε όλους οι υπόλοιπες διαδρομές, οι υποχρεώσεις, οι φόβοι και πολλά ακόμη γεγονότα και καταστάσεις που δεν επιτρέπουν στους διαιτητές να παίξουν και να στηρίξουν κυρίως αυτό που βλέπουν. Mm-hmm. Και όχι να βλέπουν αυτό που στηρίζουν, γιατί είναι δύο διαφορετικά σωστά, πράγματα. Σωστά, σωστά. Έχουμε παράλληλα. Υπήρξε και μια έτσι, καταιγίδα προπαγάνδας εχθές, επικοινωνιακή καταιγίδα προπαγάνδας από την πλευρά της ΑΕΚ, η οποία εξέθεσε όλο τον οργανισμό. Ο Βασίλης Δημητριάδης ήταν στο σεμινάριο ως εκπρόσωπος της ΑΕΚ, ο οποίος μοίρασε στους ρεπόρτερ ότι... Έτσι, μοίρασε. Υπόθηκε, ναι, αυτό, αλλιώς ναι, πώς. Ναι. Ξαφνικά, συγχρονισμένα, χθες το απόγευμα, βγήκαν να μας πούνε οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ ότι έγινε αυτό. Υπόθηκε αυτό. Ενώ είχε πει ο άνθρωπος, βλέπω φάουλ, έτσι. Δηλαδή έτσι ξεκίνησε την κουβέντα του. Ξεκάθαρα, που υπάρχει το ηχητικό. Το είπε. Πλέον κυκλοφορεί το ηχητικό. Ναι. Είναι φάουλ. Τι να πει. Πώς μπορείς αυτό να το πάρεις να το αλλοιώσεις, ρε Κώστα. Δηλαδή είναι απίστευτη η προπαγάνδα. Μαστόρια μεγάλα. Για τον Δημητριάδη μιλάμε, δεν μιλάμε για κανέναν τώρα επιστήμονα στο μυαλό. Κράτησε αυτό, μοίρασε αυτό, το πήραν να μάσει τον Ταραμάη ρεπόρτερ της ΑΕΚ και τον παρουσίασαν για μαγιονέζα στους οπαδούς. Και σε μισή ώρα αποκαλύφθηκε η αλήθεια. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν μπορεί στην σημερινή εποχή, στο 2019, είναι αδύνατον να πείσει στον ακροατή, στον τηλεθεατή, στον αναγνώστη ψέματα. Είναι αδύνατον αυτό να συμβεί. Δεν είμαστε σε μια εποχή που κυκλοφορούσαν οι εφημερίδες και ό,τι έγραφαν ήταν νόμος. Εδώ τώρα πλέον η επικοινωνία έχει περάσει σε άλλη διάσταση. Σε λιγότερο από ένα λεπτό μπορεί να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν τα πάντα. Τα πάντα. Παρ' όλα αυτά το κάνουν όμως, είδες. Παρ' όλα αυτά το κάνουν αυτό. Ξαναλέω, το έκαναν στην προκειμένη περίπτωση, διότι πίστεψαν, στηρίχτηκαν στο λόγο του Δημητριάδη. Όταν άρχισε να σκάει η αλήθεια, τα μάζευαν, δεν ήξεραν τι να πούνε, δεν ήξεραν πώς να το παρουσιάσουν. Μαζέψουν, πώς να το διορθώσουν, πώς να το μαζέψουν. Ακριβώς, αυτή είναι η σωστή φράση. Πώς να το μαζέψουν. Ναι. Εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα, στηρίχθηκαν στο λόγο. Ναι. Επαναλαμβάνω του Δημητριάδη και λέω του Δημητριάδη γιατί αυτό ήταν εκεί. Ναι, δεν ήμουν εγώ, ούτε ήταν άλλος άνθρωπος. Φυσικά. Άλλος εκπρόσωπος από το θεματούχος επιτελής της ΑΕΚ. Ήταν αυτός. Μοίρασε αυτός. Στην πορεία υπήρξε μια. Άρχισε να γίνονται δηλώσεις του Σαραϊβάρη του Δημήτρη που εκπροσώπησε την ΠΑΕΠΑΟΚ. Άρχισε να κυκλοφορεί το ηχητικό. Και αποκαλύφθηκε η αλήθεια. Δεν είναι όσο και να επιθράψεις την αλήθεια. Από μόνη της θα ξεχυτώσεις ξανά, είναι αδύνατο να την καλύψεις, να τη σκεπάσεις στο 2019. Πριν από 30, 40, 50, 60 χρόνια, σου λέω ό,τι έλεγε οι εφημερίδες ήταν νόμος. Έλεγε κάποιος κάτι, τελείωνε. Τώρα δεν γίνεται ακόμα και τα fake news έχουν μια σύντομη διάρκεια ζωής. 5, 10 λεπτών, μισής ώρας, μιας ώρας. Μα είναι καταιγισμός με τεχνολογία. Instagram, Twitter, Facebook, τηλεοράσεις, κανάλια, ραδιό, χαμό όλος ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά βλέπεις όμως. Έτσι. Εξελίχθηκε ένας ολόκληρος οργανισμός. Εγώ πιστεύω ότι, όχι πιστεύω, είμαι σίγουρος και το λέω, ότι οι ρεπόρτερ δεν ήξεραν τι υπόθηκε, δεν ήταν εκεί. Ναι. Τους μετέφερε αυτό ο Δημητριάδης, εκεί στηρίχθηκαν στο λόγο του Δημητριάδη. Ναι. Όταν αρχίσαμε να ψάχνουμε, διαπιστώσαμε ότι δεν υπόθηκε αυτό. Ναι. Και πολύ γρήγορα η αλήθεια φάνηκε, έλαμψε. Είπε ο άνθρωπος ότι είναι φάουλ. Είναι φάουλ. Ναι, 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 ναι.
το κόψαν αυτό, το αποσιώπησαν, κράτησαν ότι του συνέφερε. Μην του μιλά του, μην χρησιμοποιήσει μυθιστικό, σε παρακαλώ. Το, ο ένα, ο Δημητριάδης. Ο ένας, ναι. Μα δεν ήταν οι ρεπόρτερ μέσα στο σεμινάριο. Δεν μπορεί να ξέρανε. Δεν δικαιολογώ του ρεπόρτερ τη ΑΕΚ. Ναι. Λέω όμως την πραγματικότητα ότι τους μετέφερε αυτό και το έγραψαν. Οκ. Okay. Βασίστηκαν στο λόγο του. Αποδείχθηκε ότι ο άνθρωπος δεν έχει λόγο ή δεν έχει κρίση. Δεν κατάλαβε τι υπόθηκε. Ας μας πει αυτός τι από τα δύο συνέβη. Ναι. Και προφανώς... Δεν κατάλαβε ή κατάλαβε και το αλλίωσε προς εξυπηρέτηση, ας πούμε, της προπαγάνδας που ήθελε να βασίσει την ΑΕΚ. Ας αποφασίσει ότι ο Δημητριάδης ποια είναι η πραγματικότητα. Ναι. Ή διανοητικά δεν του κόβει, ή του κόβει, είναι μια χαρά και απλά είπε ότι ας πούμε... Ρίξε, κάτι θα μείνει. Ρίξε αυτό. Ναι, το πήραν οι άλλοι. Οι οποίοι δεν ήταν εκεί, δεν μπορούσαν να ξέρουν. Ναι. Το λέει ο Δημητριάδης. Σκέφτηκαν, αυτή θα είναι η πραγματικότητα. Και το βράδυ προσπαθούσαν να μαζέψουν, όπως σωστά είπες, τα σημάτιστα. Γιατί έλαμψε η αλήθεια. Μίλησε ο Σαραϊβάρης, βγήκε και το ηχητικό, διέρεσε το ηχητικό. Και τελείωσαν όλα. Εκεί τελειώνουν όλα. Δεν υπάρχει πια ούτε παρερμηνία, ούτε κατάλαβα. Τίποτα. Τι δεν έχει εκεί. Ούτε χαμένη κάπου στη μετάφραση. Τίποτα. Τελειώσαν. Αυτό ήταν. Είναι φάουλ. Τέλος. Και ούτε συγγνώμες βέβαια, ούτε τίποτα έτσι. Δηλαδή. Εντάξει τώρα. Ουτοπία. Σιγά τώρα μην γίνει και τεσάγιο της τώρα. Ούτε τον ένιωξε ότι θα τους εκθέσει όλους τους ρεπόρτερ έτσι. Προφανώς. Τώρα ψάχνω εγώ τώρα τη. Τη λεπτομέρεια. Αυτό που λες είναι μεγάλο. Σου λέει δεν πειράζει. Πάρτε τώρα τον Ταραμά, μάστε το και θα δούμε στην πορεία. Μάλιστα. Τώρα και τι έγινε στο εσωτερικό της ΑΕΚ από χθες το απόγευμα και μετά που αποκαλύφθηκε η αλήθεια, δεν το ξέρω. Θα το μάθω όμως και αυτό κάποια στιγμή. Θα γίνουμε κοινωνοί της αναστάτωσης που προκλήθηκε, γιατί προκλήθηκε πολύ μεγάλη. Βέβαια. Προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση. Διότι για μισή ώρα, μία ώρα. Και η φίλος, η κοινή γνώμη της ΑΕΚ, γιατί και εκεί υπάρχει μια κοινή γνώμη, έτσι. Φυσικά. Ότι με δικαιώθηκε. Και σε μια ώρα διαπίστωσε ότι την παρέσυραν σε μια ψεύτικη, σε μια εικονική πραγματικότητα. Ότι δεν υπόθηκε ότι δεν υπάρχει φάουλ, ότι υπόθηκε ότι υπάρχει φάουλ. Εντάξει. Ρεζιλίκια, με λίγα λόγια, αυτή είναι η λέξη τώρα, όπως και να το αλλάξουμε. Φέρτε στην κοινωνία του ΠΑΟΚ. Θα το σταμάτησε της κοινωνίας του ΠΑΟΚ. Να βγουν όλοι οι ρεπόρτερ και να πούνε ότι υπόθηκε αυτό και σε μια ώρα να αποδειχθεί ότι δεν υπόθηκε αυτό, αλλά υπόθηκε κάτι άλλο. Ε, τι κάνεις εκεί. Θα τους κρεμούσα στα μανταλάκια όλους. Στα μανταλάκια φυσικά. Όλους. Θα είσαι σανό και αυτό και εκείνο και το ένα και το άλλο και δεν θα τελειώνουμε ούτε το 15 Αύγουστο. Ούτε 15 Αύγουστο. Κώστα αυτή τη... Ναι. Δεν τρώμε σανό αμάσιτο. Ναι. Δεν τον τρώμε τον Ταραμά. Ούτε και ο ΠΑΟΚ ποτέ επιχείρησε. Γιατί και αυτή είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να ακουστεί. Ούτε ο ΠΑΟΚ ως οργανισμός ποτέ επιχείρησε. Να ρίξει τέτοια γκάφα σε τέτοια λάκα τους ρεπόρτερ, μοιράζοντας κάτι που δεν ισχύει ή μοιράζοντας κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όχι, είναι τελείως διαφορετικές οι νοοτροπίες και οι φιλοσοφίες των δύο οργανισμών. Γιατί ο οργανισμός του ΣΑΕΚ δυστυχώς τίνει να ξεπεράσει σε προπαγανδιστική τάση τον οργανισμό του Ολυμπιακού. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τους καθηγητές πανεπιστημίου. Αυτοί καλά, αυτοί είναι ιδρυτές. Αυτοί έχουν το franchise, είναι δικό τους. Αυτοί το εφήβραν. Απλά οι άλλοι είναι το κακέκτυπο, δηλαδή είναι και κακοί μιμητές σε όλα. Και στο χάρτινο τίτλο, για το Βάλνερ δεν λέγανε τόσα χρόνια ένα πρωτάθλημα τα χαρτιά και αυτά. Για το Βάλνερ λέγανε ότι άλλαξε η απόφαση για τον παίκτη του Απόλλωνα Καλαμαριάς και έχασαν το πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό. Και είχαν δίκιο. Φυσικά. Τώρα τι έγινε για το πρωτάθλημα. Φυσικά. Φυσικά. Τώρα τίποτα, είναι Τρίτη απόγευμα κάποια στιγμή. Είναι Παρασκευή 3:15. Ναι. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία την έχω αποδεχθεί, το διαπιστώνεις από χθες το βράδυ δεν την έχω αποδεχθεί, γιατί το παρακολουθούσα και διαπίστωσα, ξέρεις μετά, άρχισαν τα κολοτούμπες της Κομανέτσι. Ναι. Έτσι. Έτσι είναι. Πάντως δεν ξέρω αν και εσύ το διαισθάνεσαι, αν το εισπράττεις αυτό το πράγμα. Μία ενορχιστρωμένη προσπάθεια για απαξίωση του ΒΑΡ και λέω πολλές φορές πως αυτός ο οποίος έχει κλέψει κάποια χρυσαφικά δεν θέλει κανέναν έλεγχο στην πόρτα και λέει τι είναι αυτά, θα μας ψάξετε τώρα τα ρούχα, φωνάζουν και σκούζουν πρώτοι από όλους, Κώστα, αυτοί που οι οποίοι τόσα χρόνια αλώνιζαν, έτσι, που προσπαθούν να απαξιώσουν τον ΒΑΡ. Ούτε ο Ολυμπιακός το θέλει, ούτε και η ΑΕΚ. Αμφότεροι θεωρούν ότι χωρίς ΒΑΡ και με Έλληνες διαιτητές θα συνεχίσουν να κάνουν τα παιχνίδια που έκαναν επί σειρά δεκαετιών. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εξακολουθώ να πιστεύω ότι με τους ξένους διαιτητές υπάρχει διαφορά, παρά
το δείγμα που είχαμε από τον Ελβετό, που ήταν πάρα πολύ κακό. Ναι, ναι. Και διόρθωσε σε εισαγωγικά την κατάσταση, γιατί πάω από τους δύο βαθμούς τους άκουσες στο Άκα. Λέω Ελβετού. Ναι. Απλά έγραψε ο άνθρωπος την πραγματικότητα μετά το τέλος του αγώνα, το τι συνέβη δηλαδή, για να έχει μια εικόνα ο κόσμος του γίνει τι έχει γίνει. Κάτι όπως ανάλογο. Και πέρσι, και πέρσι με την ΑΕΚ ο διαιτητής επίσης ήταν κακός ο ξένος. Πάρα έτσι. Πολύ κακός. Πάρα, με την αποβολή του Ζαμπά και τα λοιπά. Εντάξει, ο κόσμος πάντως λέει καλύτερα ξένος και ας κάνει λάθη, που λέει ο λόγος, παρά όλο αυτό που ζούσαμε με τους όπολους όλα τα χρόνια, ας πούμε. Μα με τους ξένους ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που κερδίζει. Ναι, φυσικά, φυσικά. Τις περισσότερες νίκες από τότε που ήταν ξένοι διαιτητές τις έχει ο ΠΑΟΚ σαν ντέρμπι. Δεν τις έχουμε ούτε Ολυμπιακός ή ΑΕΚ. Νομίζω ο Ολυμπιακός έχει μόνο δύο νίκες, Κώστα, με ξένους διαιτητές από τότε που ήρθαν. Αν δεν κάνω λάθος. Τεράστια. Ναι. Στατιστική. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι μόνο Μελισσανίδης. Υπάρχει και άλλος ιδιοκτήτης ομάδας που μπούκαρε σε αποδυτήρια διαιτητών. Το λέω σήμερα και σύντομα θα βγει ως είδηση και θα κάνει πάταγο σε όλη την Ελλάδα. Και άλλος ιδιοκτήτης ομάδας φέτος κατέβηκε σε αποδυτήρια διαιτητών σε ημίχρονο αγώνα, ναι, κάνοντας ό,τι έκανε και Μελισσανίδης στο ΆΚΑ, στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Κρατήστε το. Και μάλιστα, κάποια στιγμή θα το δούμε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Είδηση δίνεις λοιπόν, είδηση εδώ στο Λίβερο, σε 107,4. Θα το δούμε, είμαι βέβαιος ότι θα επιβεβαιωθείς 100%. Λοιπόν, μάλιστα, άρα βρίσκει και μιμητές. Ξέρεις κάτι, Κώστα, όταν ο άλλος πηγαίνει και κάνει αυτό που κάνει και του βάζει ένα μηδενικό πρόστιμο στην ουσία, γιατί όχι, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει το... προηγούμενο. Σου λέει, εντάξει, ο άλλος έμεινε ατιμόρυτος. Γιατί να μην το κάνω κι εγώ? Κάπως έτσι μπορώ να το σκεπτικό, ξέρω εγώ τι να πω. Γιατί να μην είναι έτσι, αφού... Να πω. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό ισχύει στην Ελλάδα. Και ισχύει με το χειρότερο τρόπο. Κάνω ό,τι θέλεις και θα δούμε. Ας σου βάλουμε πρόστιμο να φας δυο μόνο λάδες. Κρατάμε αυτό που μας λες και περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε. Να φύγουμε λίγο, να συζητήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο, γιατί πραγματικά. Ο κόσμος, πότε να προλάβουμε, πότε να προλάβουμε πραγματικά, ρε Κώστα. Ξέρεις που τι λαχτάρα έχει ο κόσμος? Μου λένε κιόλας, ρώτα τον, πες αυτά και τα λοιπά. Δηλαδή θέλουμε να συζητήσουμε για μπαλίτσα, αλλά πώς να σε αφήσει όταν υπάρχει... Πώς να συζητήσεις για μπαλίτσα, δεν είναι δυνατόν να συζητήσεις. Πώς να συζητήσεις. Τι να συζητήσεις. Πώς να σου πω, όταν βλέπω αυτά, μα ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει όταν Κώστα, εν έτη 2019, με όλα τα μέσα που υπάρχουν πλέον προς την πληροφόρησή του και τη μεταφορά της εικόνας, συμβαίνουν αυτά, να καταλάβει ο κόσμος τι γινόταν σε βάρος του ΠΑΟΚ και υπέρ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και ΑΕΚ πριν από 10, 20, 30 και 40 και 50 χρόνια. Αν σήμερα συμβαίνουν αυτά, φαντάσου, τι μπορούσε να, τι συνέβαινε τη δεκαετία του 70 που ο ΠΑΟΚ έπρεπε να πάρει 8 πρωταθλήματα στα 10. Έσχυ. Και πήρε 2. Βρήκα ένα, συγγνώμη, το άλλο το πήρε την επόμενη. Λοιπόν, να καταλάβει ο κόσμος τι έχει στηριχθεί αυτή η ομάδα από διαιτητές οι οποίοι είχαν υποχρεώσεις ή αν δεν είχαν υποχρεώσεις είχαν κάτι άλλο. Τραγικό. Αυτό συνέβαινε και αυτή η αλλαγή τους έχει ταράξει τους οργανισμούς του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Δεν αναφέρουμε στον Παναθηναϊκό γιατί είναι εκτός διεκδίκησης τίτλων τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει μαντήλη εκεί, ναι, 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 για να κλάψει οπότε. Ναι. Όχι ότι δεν συμμετείχε ο Παναθηναϊκός σε ανάλογες καταστάσεις. Ναι. Η εικόνα του Παρδινογιάννη να κατεβαίνει με το κουμπούρι, τον Ρίγκο, μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Φυσικά. Την έχουμε όψιμη εμείς λίγο πιο μετά. Ναι, 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 ναι. Δεν είναι... Απλά τώρα δεν μπορεί. Τώρα δεν μπορεί. Γι' αυτό. Ας όχι ότι... κατεβούν. Ναι, 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 ναι. Ας κατεβούν. Μάλιστα. Μας πούν κατέβηκε ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης κατέβηκε έχοντας αυτό το όπλο που είχαν όλοι. Που έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες ομάδων. Ένα βγαλμένο μπουφάν. Είναι η ιστορία. Ένα βγαλμένο μπουφάν. Α, το είδαμε. Είδαμε τι έγινε, ένα δηλαδή. Ένα μπουφάν για ένα κλεμμένο πρωτάθλημα. Έτσι. Γιατί το γκολ ήταν γκολάρα. Φυσικά. Και πάω που θα ήταν πρωταθλητής από πρόπερση. Φυσικά. Μα αν υπήρχε το VAR τότε, δεν θα συζητούσαμε. Θα μιλούσαμε για δύο double όπως και μιλάμε εμείς, αλλά οκ. Okay. Χωρίς VAR πήγανε στη σέντρα. Και μετά από ένα λεπτό και ο Φιμίρ ήταν γκολ. Γιατί τι και βοηθά πέτσαν στη σέντρα. Τραγικό. Ήταν τα καραγκιόζλια και το βαν της Νόβα και το... Σε παρακαλώ, στο θέατρο και... Τραγικό. Και 0-0 βγαίνουμε, 1-0 δεν βγαίνουμε, είμαστε τρομοκρατημένοι. 0-0 βγαίνουμε, αλλά 1-0 είμαστε τρομοκρατημένοι. Εξεστήλα. Αυτό λέω ότι ένα προσφυγικό σωματείο σαν την ΑΕΚ έχει πάρει μια κατρακύλα ηθική, ανευπροηγουμένου. Ανευπροηγουμένου. Δεν είναι αυτά, δεν πρεσβεύεται και πράγματα η ΑΕΚ. Αυτό είχα στο μυαλό μου.
αυτό που βλέπω είναι κάτι άλλο. Έξω από είναι έξω από κάθε, έτσι, κάθε αισθητικό τρόπο σκέψη που μπορείς να κάνεις. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, τι να πω. Ο κόσμος παρακολουθεί άναυδος όλο αυτό που γίνεται, το επικοινωνιακό τσουνάμι, τον επικοινωνιακό πόλεμο. Το λέμε συνέχεια, δεν είμαστε Δον Κιχώτηδες να βλέπουμε ανεμόμυλους. Είναι πραγματικό όλο αυτό που συμβαίνει. Καλά, όποιος δεν το βλέπει, τότε θα το όποιος δεν το βλέπει, τι να πω, ας πούμε, θέλω τυφλή. Όποιος το βλέπει, οκ, τι να πούμε τώρα. Για όλα αυτά που έγιναν με την Νόβα, ο τρόπος που οδηγήθηκε η κατάσταση εκεί, για τα τηλεοπτικά, όλα είναι αλυσίδες, είναι κρίκη η Κώστα. Εγώ έτσι το βλέπω. Έτσι το νιώθω. Μα είναι, δεν είναι κάτι που νιώθεις, είναι κάτι που το βλέπεις, το διαπιστώνεις. Μάλιστα. Πάλι για μπάλα δεν είπαμε, είδες. Έτσι. Πάμε να πούμε λοιπόν. Έχουμε επιστροφή μετά από περίπου ένα μήνα, Τούμπα, έτσι, Λαμία. Ναι, ένα παιχνίδι τώρα, ξέρεις, η διαφορά δυναμικότητα των δύο ομάδων είναι τεράστια. Χρειάζεται να την αναλύσουμε τώρα, ποια είναι η δυναμικότητα του Πόλτε και της Λαμίας. Φυσικά. Το ζητούμενο είναι αυτή η 15ημερη διακοπή, τι επίδραση είχε στον ΠΑΟΚ. Εγώ λέω ότι είναι θετική. Εγώ λέω ότι είχε Φερέιρα άλλες 15 μέρες στη διάθεσή του, να έρθει να έρθει ακόμα πιο κοντά στους παίκτες του, οι παίκτες του ακόμα πιο κοντά στον προπονητή, για να δούμε, να παρουσιάσουν κάτι πιο ελκυστικό από αυτό που παρουσίαζαν. Που ήταν πολύ ελκυστικό αυτό που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ, όχι μόνο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, αλλά και στο παιχνίδι με τον Άρη. Το λέω και το τονίζω. Το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ Άρης είναι αποτέλεσμα το οποίο δεν μπορείς εύκολα να το χωνέψεις. Βλέποντας το παιχνίδι ξανά, τα στατιστικά, τα νούμερα, διαπιστώνεις ότι ο ΠΑΟΚ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος. Ο Άρης είχε περιορίστηκε σε έναν ρόλο δεύτερο, θέλοντας να κλέψει τον βαθμό ή αν μπορούσε τους βαθμούς από το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ ήταν ο πρωταγωνιστής. Έκανε τις ευκαιρίες. Είχε την μπάλα. Είχε την κατοχή. Είχε τη διάθεση να παίξει. Ο Άρης είχε τη διάθεση να αμυνθεί. Είχε την τύχη να σκοράρει δύο φορές. Εκμεταλλευόμενος σαν ομάδα ο Άρης προσωπικά λάθη παιχτών του ΠΑΟΚ, που του έδωσαν τη δυνατότητα να προηγηθεί δύο φορές στην Τούμπα και ο ΠΑΟΚ να κυνηγά δύο φορές το σκορ. Είδαμε καλό ποδόσφαιρο και με τον Άρη, ακόμη καλύτερο από το απόλυτο ποδόσφαιρο στο πρώτο ημίχρονο με την ΑΕΚ. Και με τον Ατρόμητο. Και με τον Αστέρα Τρίπολης κατά διαστήματα. Ναι. Με τον Ατρόμητο, ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο, όχι. Στο δεύτερο, όχι. Εσύ έχασε την αγωνιστική του ισορροπία και έδωσε την ευκαιρία στον Ατρόμητο να μέχρι το 65-70 να ισορροπήσει. Αλλά 70-90 υπήρχε μόνο ΠΑΟΚ. Το ένα γκολεμέντες, το γκολεμέντες, εν πάση περιπτώσει. Αυτό δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει σκαλί με σκαλί. Και νομίζω ότι αυτή η άνοδος θα συνεχιστεί. Θα δούμε από την Κυριακή αυτή την προσπάθεια. Μετά βέβαια πάλι έχει διακοπή, αναγκαστικά μέσα στο Νοέμβριο έχει και άλλη διακοπή οι εθνικές ομάδες. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι μόνο προς τα πάνω έχει να πάει μόνο. Ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Έχουμε και τις επιστροφές που είναι πολύ σημαντικές. Δηλαδή ο Μαουρίσιο επέστρεψε ήδη, Κώστα. ο Αντρέ είναι ιατρικά έτοιμος, δεν ξέρω αν θα τον βάλει την Κυριακή στο τέλος για κάποιο χρονικό διάστημα. Απλά είναι πολύ σημαντικό, κομβική σημασία παίκτες, έτσι, που επιστρέφουν και έλειψαν πολύ. Δεν ξέρω αν είσαι της ίδιας άποψης. Καλά, κοίταξε τώρα, η αποσία Μαουρίσιο και η Βιερίνια, είναι δύο από τους βασικούς παράγοντες του περσινού ντάμπλ, είναι ο Βιερίνια και ο Μαουρίσιο. Ναι. Δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Κανέναν, πραγματικά δεν θέλω να δικήσω κανένα παίκτη, αλλά τι να πω τώρα για το Μαουρίσιο και το Βιερίνιο. Ο Μαουρίσιο ήταν το κομπιούτερ της ομάδας. Εγκέφαλος. Ήταν πραγματικά ο ελεκτρονικός υπολογιστής. Και ο Βιερίνιο ήταν ο άνθρωπος που το έπαιρνε πάνω του. Το πήρε πάνω του στην Τρίπολη, σε εκείνο το αξέχαστο φάουλ. Το πήρε πάνω του με τον Ολυμπιακό, σε εκείνο το αξέχαστο γκολ. Το πήρε πάνω του στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο. Με εκείνο από το σπίτι του. Σκέφτεσαι και ανατριχιάζεσαι. Σκεπτόμενος ότι αυτό το παιδί το πήρε πάνω του, τι να κάνουμε τώρα. Και ο ΠΑΟΚ είναι αναγκασμένος να πορεύεται, πορεύτηκε ευρωπαϊκά στο ξεκίνημα της φετινής περίοδου χωρίς αυτούς. Ναι, άλλη ομάδα θα ήταν. Άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα. Και ψυχολογικά, όχι μόνο αγωνιστικά πιστεύω. Είναι τεράστια η συμβολή τους, ειδικά του Βιερίνια, στο ψυχολογικό τομέα. Αυτό αυτόν τον Γιαννούλη, αυτός ο Γιαννούλης να έχει μπροστά του το Βιερίνια. Θα το δούμε, πιστεύω. Έτσι. Θα το δούμε. Θα το δούμε, ναι. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου
Ο Μαρούς ήδη πήρε το χρόνο του, παίρνει το χρόνο του σιγά σιγά. Το ίδιο θα συμβεί και με τον Πιερίνη και σύντομα θα τους έχουμε και τους δύο. Θα τους έχει ο προπονητής πανέτοιμο στη διάθεσή του για να κάνει το πλάνο του. Και εκεί θα αρχίσει ο μεγάλος πονοκέφαλος του Φερέιρα. Διότι, βέβαια. Τι αφήνεις απ' έξω. Ναι, τι αφήνεις απ' έξω. Όχι, τι αφήνεις έξω την δεκάδα. Άσταστο. Ούτε 18 δε. Αφήνεις έξω την αποστολή. Τι αφήνεις έξω την αποστολή. Μάλιστα. Τι να αφήσεις. Με όλους αυτούς τους παίκτες. Το πρόβλημα θα είναι ευχάριστο πρόβλημα, ναι. Πονοκέφαλος με τον προπονητή, ναι. Δεν πειράζει. Και δεν είναι και πολλά τα μάτς, Κώστα, είναι και ένα μάτς μόνο. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι... Ναι, ναι. Πάω και έσπασε το... Έφαγε το κεφάλι του μόνος, δεν το στέλνει κανένας. Άστο, αυτό είναι πονεμένη ιστορία. Όλα με την Πρατισλάβα, στον κόσμο την Πρατισλάβα ακόμα πηγαίνει. Άστο, άστο, δεν υπάρχει. Νομίζω 100 φορές να ξαναγίνει η φάση, δεν πρόκειται. 100 φορές. Να μπει γκολ. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Πώς να μπει γκολ αυτό. Βασική αρχή στο περί είναι έρχεται την μπάλα στο λάδι να αφήνουμε να σκάσει. Ποτέ. Γεια σας, διώξεις τα πουλιά. Στο πρώτο πάω την άφησα να σκάσει και έγινε γκολ. Φυσικά δεν δε σκάει η μπάλα. Ναι. Στα παιδάκια 6 χρονών, 7, 8 όταν έρχεται από ψηλά η μπάλα τους, μην βάζετε το κεφάλι σας. Μην βάζετε το κεφάλι σας γιατί είναι μικρή ακόμα. Αλλά με το σώμα μην αφήσετε την μπάλα να σκάσει. Ναι. Σταθείτε εμπόδιο στην μπάλα με το πόδι, με το σώμα, με όποιο, όπως μπορείτε. Ναι. Εμείς σκάζει, άμα σκάσει, το πλεονέκτημα αυτόματα το έχει αυτός που επιτίθεται. Διότι έχει πρόσωπο. Στην αιστεία και το μειονέκτημα το έχει ο αμυντικός που έχει πλάτη στην μπάλα. Ναι, ναι, δεν προλαβαίνει. Όχι πρόσωπο. Πώς θα προλάβει δηλαδή. Ποιος είναι. Ούτε ο Μπόλτα προλάβει να γυρίσει. Έτσι, 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 έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Καλό μεσημέρι. Ωραία. Καλό απόγευμα. Κώστα, καλό Σαββατοκύριακο. Και θα τα πούμε. Είμαστε καλά. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου ήταν μια προσφορά από το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Έτσι φεύγουμε. Σας χαιρετώ, σας φιλώ, δεν φεύγει κανένας, κανένας, γιατί έρχεται Γιώργος Αγόρας στο πέναλτι. Εγώ θέλω να σας πω ότι η χορηγή της εκπομπής ποιος αυτός 1-0 είναι το Ψητοπολείο Αθηνά. Κρέατα καταπληκτικά από το Κρεοπολείο Μιχάλης, Ψητοπολείο Αθηνά στην πλατεία Τερψιθέας, εκεί πίσω από τους Λαζαριστές, Αμπελοκήπο 10, 2310 600655 και βέβαια δελισμονείτε Κλιμάρτ, επίσης χορηγός εκπομπής. Και εκεί θα έχετε ό,τι θέλετε από ψήξη και θέρμανση 9-17-6-46. Κλιματιστικά, αδλίες θερμότητας, Daikin και ηλεκτρικά γραβιάς 67. Επαναλαμβάνω ότι η κλήρωση για τη σκούπα Μίλε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης θα γίνει τη Δευτέρα. Θα βάλουμε και τα 47 τηλεφωνήματα και μηνύματα που είχαμε για να αναδείξουμε τον νικητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εβδομάδα που ήταν και για μένα περίεργη, γιατί για πρώτη φορά κάναμε μεσημέρι και τέτοια ώρα. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Εγώ λέω ζούμου σου το πρωί. Το λέω και στους μεσημεριανούς, στους καινούργιους μας ακροατές. Το ζούμε μεγάλες στιγμές. Κάντε το πράξη. Σας φιλώ γλυκά. Καλό σου κου. Bye, 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 bye.